Τέλος, επιτυχημένη για ακόμη μια φορά ήταν η μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση του Συλλόγου Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος με τίτλο «Σ' αυτά τα σπίτια τα ψηλά». Κάθε χρόνο τέτοια εποχή και προκειμένου να ολοκληρωθεί η χορευτική χρονιά στο Σύλλογο Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος, ετοιμάζουν μια μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση. Η θεματική εκδήλωση του Συλλόγου παρουσίαζε στο πρώτο σκέλος της το κατσούλι της φορεσιάς του Γιδά συγκριτικά με το βλάχικο, ενώ στο δεύτερο μέρος έγινε αναφορά σε λαογραφικά στοιχεία και αλληλεπιδράσεις των βλάχων σε σχέση με τους δαρνακοχωρίτες. Η εκδήλωση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το κατσούλι της ρουλουκιώτικης φορεσιάς. Η φορεσιά γνωστή στον πολύ κόσμο που ασχολείται με την παράδοση ως φορεσιά του Γιδά, η γυναικεία, και την κατσούλα, τη βλάχικη της περιοχής. Συγκρίσεις και ό,τι έχει σχέση με αυτό. Και το δεύτερο μέρος είναι οι αλληλοεπιδράσεις των βλάχων με τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες και κυρίως τους δαρνακοχωρίτες. Οι βλάχοι στην περιοχή των Σερών υπολογίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει να έρχονται πριν από 250 περίπου χρόνια. Η μεγάλη μάζα ήρθε τότε, 250 με 200 χρόνια περίπου, αλλά συνέχισαν να έρχονται και άλλοι. Στο διάβολο αυτών των χρόνων είχαν επιδράσεις και με άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Λοιπόν, σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις κάτι δώσαμε, κάτι πήραμε, κάτι αλλάξαμε. Αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσής μας. Η αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ ήταν κατάμεστη από κόσμο, από βλάχους και μη, από ανθρώπους οι οποίοι εκτιμούν και αγαπούν την παράδοση και η βλάχικη παράδοση είναι πραγματικά συνυφασμένη με την ιστορία των Σερών και όχι μόνο. Μεγάλωσα μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Η νουνά μου είναι βλάχα. Είναι αυτή που έφτιαχνε και φτιάχνει τις στολές. Να είναι καλά, να είναι γεροί. Από εκεί και πέρα, σας είπα, ο εθελοντισμός, ο πολιτισμός, γιατί μιλάμε για τον πολιτισμό, όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Σερών, και βλέπω ότι και οι άλλοι συμπράττουν, για να μην αδικήσω κανένα, και ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός, στηρίζουμε τέτοιες εκδηλώσεις, στηρίζουμε τους δικούς μας τους ανθρώπους, στηρίζουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που θέλουμε να συμμετέχουν, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί πραγματικά σε όλους τους συλλόγους και ιδίως σε αυτό το σύλλογο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματικά πάμε πολύ καλά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάμε όλα αυτά τα έθιμα που σηματοδοτούν την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί είναι ένας τρόπος για να μείνουν ζωντανά και να μεταφερθούν οι παραδόσεις από γενιά σε γενιά.
Αυτό είναι ο πολιτισμός μας, αυτό έχουμε να κληρονομήσουμε από τη μία γενιά στην άλλη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το περνάμε μέσα από εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται με συμπράξεις και συνεργασίες, γιατί όπως ακριβώς αυτός ο τόπος είναι ένα μοσαϊκό λαών που ήρθε από διάφορες πατρίδες, στέριωσε και ρίζωσε σε αυτό τον τόπο και μπόλιασε με το δικό του πολιτισμό αυτό που αποτελεί τη φυσιογνωμία και το προφίλ των κατοίκων αυτού του Δήμου, αυτών των χωριών και αυτού του νομού. Οπότε αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γεωργάκης Ολύμπιος